υψηλό βαθμό στελέχη του οποίου έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας και να τους καλησπερίσω και να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Κώστας Καραμαλής, Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Λευτέρης Αυγεννάκης, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Αυγεννάκη. Καλώς μας ήρθε και ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Κώστας Καραμαλής σήμερα στο Ηράκλειο. Από τον οποίο θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω σήμερα. Εννοείται, κανόνες φιλοξενίας, βεβαίως. Σίγουρα έχετε έρθει με αφορμή την εκδήλωση την οποία πραγματοποιεί η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, εδώ για το κομμάτι των υποδομών. Και θέλω να έρθουμε και στο κομμάτι των υποδομών του νησιού, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση, αν θέλετε, και μεγάλη πληγή για το νησί και για τους κρητικούς. Για πολλά χρόνια. Δεν μπορώ όμως να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Σκόπια, τα όσα υπόθηκαν με τον Ζόραν Ζάεφ. Μίλησαν για μια νέα εποχή και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα είμαστε αρρωγός στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων, της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είπε συγκεκριμένα. Ένα δικό σας πρώτο σχόλιο θέλω. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει καταλάβει ότι αυτή η συμφωνία είναι πραγματικά και εθνική επικίνδυνη και έχει, άμα θέλετε, προκαλέσει και το κοινό αίσθημα όλων των Ελλήνων, ασχέτως ποιο κόμμα ψηφίσανε. Πέρα από αυτά που έχουμε πει εμείς για τη Συμφωνία των Πρεσπών, βλέπουμε ότι ακόμα πριν στεγνώσει το μελάνι έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα με τα εμπορικά σήματα και τις επιχειρήσεις Μακεδονίας. Πέρα δηλαδή από τα εθνικά ζητήματα, που στην ουσία τι κάναμε. Δώσαμε αποκλειστική χρήση του όρου Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Αυτό λοιπόν έχει συνέπειες τεράστιες για τα εθνικά μας ζητήματα, για τα γεωπολιτικά δεδομένα και ισορροπίες στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει όμως και άμεσες συνέπειες σε χιλιάδες επιχειρήσεις της Μακεδονίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένες. Γι' αυτό άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη τελευταία του περιοδία που είχε στη Μακεδονία και στην ομιλία που είχε την προηγούμενη Παρασκευή, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη, έθεσε 5 συγκεκριμένα μέτρα για το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα. Και αυτό το οποίο λέμε σε όλους τους τόνους είναι κάτι πολύ απλό. Ότι εμείς δεν πρόκειται να ανοίξουμε την πόρτα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στους Σκοπιανούς με την ίδια ευκολία με την οποία ανήκει ο κύριος Τσίπρας. Ωστόσο, εμείς θα υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα και θα υπερασπιστούμε και τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου της Μακεδονίας. Σε ό,τι έχει να κάνει πάντως με τον εμπορικό κόσμο, επειδή αναφέρθηκε και σήμερα στη σχετική συνέντευξη την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες, είπαν ότι θα δημιουργηθούν επιτροπές οι οποίες θα λύσουν τα μεταξύ μας ζητήματα. Οι Αγγλοσάξονες έχουν ένα. Ανακουφίζει από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα το πω στα αγγλικά, θα το μεταφράσω κάπως ελεύθερα. Οι Αγγλοσάξονες έχουν ένα ρητό που λέει: όταν θέλεις να μην λύσεις ένα πρόβλημα, δημιούργησε μια επιτροπή. Λοιπόν, αυτές οι επιτροπές δεν νομίζω ότι θα δώσουν λύση. Ούτε για τα σχολικά εγχειρίδια, ούτε για τα τεράστια ζητήματα, τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις εμπορικές επιχειρήσεις. Επομένως, νομίζω ότι για άλλη μια φορά βλέπουμε με πόση προχειρότητα έγινε και υπεγράφει αυτή η συμφωνία. Και εδώ είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης, τεράστιες οι ευθύνες του κύριου Καμένου και των ανεξαρτητών Ελλήνων που μας παριστάνανε τους Μακεδονομάχους και οι οποίοι αυτή τη στιγμή δώσανε στον κύριο Τσίπρα όχι το δικαίωμα απλά να υπογράψει τη συμφωνία, να την επικυρώσει και να βρίσκεται τώρα στην πρωτεύουσα, στα Σκόπια, στην πρωτεύουσα της γείτονος και να πανηγυρίζει για μια συμφωνία η οποία ανοίγει τεράστια ζητήματα σε όλα τα μέτωπα. Κύριε Αυγεννάκη, και ένα δικό σας σχόλιο θέλω. Ξέξτε, εγώ θα σας πω την εμπειρία που ζήσαμε τρεις μέρες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, συνοδεύοντας τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, μια σύσκεψη με όλους τους επιμελητηριακούς, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της Βορείου Ελλάδος, με δεκάδες επιχειρηματίες, ΣΕΡΕΣ, στην έδρα του Κώστα του Καραμαλή, και την Κυριακή στην Ημαθία. Ξέρετε τι λένε οι πολίτες. Καταρχήν είναι βαθιά θυμωμένοι, πληγωμένοι και έχουν θυμώσει περισσότερο διότι ενώ έχει γίνει το λάθος. Προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση να τους πείσει ότι όλα είναι εξαιρετικά, είναι περίφημα και εσείς κάνετε λάθος που δεν αποδέχεστε μια συμφωνία που όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είπαν όχι και μόνο αυτός που είναι σήμερα στο τιμόνι της χώρας, για λίγο ακόμα εύχομαι, αποδέχτηκε. Ξέρετε τι ζητάνε από τον κυρίακτο Μητσοτάκη. Το συντομότερο δυνατόν να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου και να κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιώσει αυτή την πολύ κακή συμφωνία με τους πολύ κακούς όρους για τη χώρα μας. Και να λέγεται Βόρεια της Μακεδονίας, όχι Βόρεια Μακεδονία. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη η επόμενη μέρα, ωστόσο όμως με νυμφαλιότητα και με σοβαρότητα απευθυνόμαι σε όλους τους Έλληνες, χωρίς καμία διάκριση, ως επόμενη κυβέρνηση, τους λέμε ότι κάντε υπομονή, ενωμένη η Ελλάδα μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερο από ότι αν είμαστε χωρισμένοι. Θα είμαστε η αυριανή κυβέρνηση όπου όμως θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό και θα του ξαναδώσουμε και κουράγιο και δύναμη και πίστη. Και κυρίως
θα διαχωρίσουμε τη θέση του, τη λέξη του πατριωτισμού, μια φράση, μια λέξη η οποία πολύ παρεξηγήθηκε και λιδωρήθηκε φυσικά σκόπιμα τη σημερινή κυβέρνηση, με όλους αυτούς που με ακραίες φωνές, με ακρότητες και με κραυγές προσπάθησαν να διοχετεύσουν μίσος και τοξικότητα στην κοινωνία. Οι Έλληνες πρέπει ενωμένοι να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και να προχωρήσουν και το συντομότερο δυνατόν να αποτελέσει παρελθόν αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη κυβέρνηση. Έχουν κάνει ζημιά στον τόπο. Μεγάλη ζημιά. Και το διαπιστώνει κανείς όταν περπατήσει μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο, μέσα στις πόλεις και τα χωριά, όπως κάνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι βουλευτές και όλα τα κλιμάκια που στείνονται από βουλευτές, υποψηφίους ευρωβουλευτές σε όλη τη χώρα καθημερινά. Να προσθέσω εδώ, γιατί αυτό που λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής έχει απόλυτο δίκιο. Θα προκαλέσω τους πάντες να δούνε πώς περπατάει ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία και πώς περπατάνε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι καμιά φορά στην πολιτική είναι καλύτερα να λέμε λίγα. Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως περνάει και το κλίμα έτσι, είναι για εσάς μια μίνι δημοσκόπηση, αν θέλετε, εισαγωγικών, σου ότι έχει Εγώ να κάνει και είπα, με την αποδοχή του κόσμου. Νομίζω ότι κόσμου. Το κλίμα, άμα δούμε δύο κόσμους φωτογραφίες, τις εκδηλώσεις, τη μαζικότητα που έχουν πλέον οι εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του. Και είναι εκδηλώσεις οι οποίες δεν έχουν την παραμικρή ακρότητα, να το θυμίσουμε αυτό. Είναι εκδηλώσεις όπου πλέον ο κόσμος λέει έφτασε το τέλος αυτής της κυβέρνησης. Να προσθέσω ένα περιστατικό, να περιγράψω ένα περιστατικό, αν μου επιτρέπετε, που ζήσαμε στις Σέρες. Νομίζω στην Ιγρίτα, αν θυμάμαι καλά, όπου έτρεξε ένας σχετικά της μεγαλούτσικος κύριος, σφίγγει το χέρι του Προέδρου και του λέει, ξέρεις, Πρόεδρε, κουκουέ ψήφιζα μέχρι τώρα, αλλά μέχρι εδώ, σε ποιο χωριό ήταν. Στην Ιγρίτα. Στην Ιγρίτα ήταν, καλά θυμάμαι. Αλλά μέχρι εδώ, είσαι η τελευταία μας ελπίδα. Και τώρα όλοι πρέπει να στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία και εσένα προσωπικά, αλλά σε περιμένουμε πολλά από σένα. Αυτή η κουβέντα γεμίζει όλους μας ευθύνη, πολύ περισσότερο φυσικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρουμε τι μας περιμένει, ξέρουμε την κόπωση, το θυμό, αλλά και την αγωνία του κόσμου να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια. Και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά προσέξτε, με κουβέντες συγκεκριμένες, με πρόγραμμα, το οποίο επικοινωνούμε βηματικά σε όλη τη χώρα, όλοι το μεάρχες. Με πολύ πολύ μεθοδικότητα και με πολύ έτσι, κόπο περιοδεύουν σε όλη τη χώρα και προβάλλουν τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δηλαδή, πώς επόμενη κυβέρνηση θα υλοποιήσουμε βήμα προς βήμα, σημείο-σημείο. Πάμε λοιπόν και στο πρόγραμμα. Και θέλω να πάμε στο πρόγραμμα και στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών και συγκεκριμένα για την Κρήτη, κύριε Καραμαλή, όπως καταλαβαίνετε. Πρώτο και κύριο θέμα για τους κριτικούς είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ο αιματοβαμμένος ΒΟΑΚ. Έχω λοιπόν μπροστά μου την πρόταση την οποία παρουσιάσατε πριν από λίγες ημέρες, την οποία λέτε ότι ενώ η τωρινή κυβέρνηση λέει για τρία τμήματα, τρεις διαφορετικές δημοπρατήσεις, εσείς μιλάτε για ενιαία δημοπράτηση. Την ώρα που και μέσα από αυτή την εκπομπή ο κύριος Πίρτζης είχε επιχειρηματολογήσει ότι έχει να κάνει με τις τρεις διαφορετικές τακτικές του, ότι υπάρχουν ο κυκλοφοριακός φόρτος, τα στοιχεία που μας λένε ότι έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα επιχείρημα. Τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό? Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Μιλάμε για ένα δρόμο από τη Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Αυτοκινητόδρομο 310 χιλιόμετρων. Και να πούμε εδώ στους κριτικούς, στους συμπολίτες σας, ένα πολύ απλό. Ότι εδώ υπάρχει και άμα θέλετε ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, διότι αυτός ο δρόμος δεν προχώρησε. Διότι επιλέγει. Πολλά χρόνια το πρόβλημα. Δεν είναι χθεσινό ούτε τα τελευταία 4 χρόνια. Επιλέγει. Πριν από 10-15 χρόνια, όταν γινόταν οι μεγάλοι οδικοί άξονες, να συνδεθεί η Αθήνα με την Επιρωτική Ελλάδα. Και το 2014, που θα τελειώναν αυτά τα έργα επικυβερνήσεων Σαμαρά, πριν φτάσουμε στην Παλαβομάρα της εποχής Βαρουφάκη, τελικά θα έπρεπε να είχαν γίνει μερικά πράγματα για το ΒΟΑΚ. Επομένως, εγώ να δεχθώ και να πάρω, αν θέλετε, το μέρος της ευθύνης που αφορά τις παλιές κυβερνήσεις. Να δούμε τι έχει κάνει ο κύριος Σπίρτζης και κυβέρνηση 4 χρόνια. Mm-hmm. Απολύτως τίποτα. Τρέχουν ωστόσο διαγωνισμοί. Ποιοι διαγωνισμοί? Χωρίς μελέτη. Ο κύριος Σπίρτζης έχει μια απίστευτη ικανότητα και πραγματικά τον θαυμάζω γι' αυτό να λέει πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πώς μπορείς να κάνεις διαγωνισμό χωρίς να έχεις μελέτη? Κλασικός Πασόκος. Πώς μπορείς να κάνεις διαγωνισμό χωρίς μελέτη? Πώς μπορεί να έρχεται στην Κρήτη την ημέρα που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της για τις υποδομές και να λέει απίστευτα πράγματα? Ξέρετε τι είπε?
ότι θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων σε 2 μήνες. Να σας πω κάτι. Δεν προκαλεί ενδιαφέρον. Θα συμπληρώσω το ερώτημα για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Δεν προκαλεί ενδιαφέρον όμως ότι μεγάλες εταιρείες, ξένες εταιρείες, όμιλοι, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ξέρετε τι σημαίνει αλφα φάση του διαγωνισμού για την οποία ο κύριος Σπίτζης έκανε 9 μήνες. Σημαίνει ότι καταθέτω τα δικαιολογητικά μου. Mm-hmm. Εδώ είναι η τεράστια ευθύνη του. Και έκανε 9 μήνες να εγκρίνει αυτές τις εταιρείες που ήταν κολοσσοί, 2 εκ των οποίων είναι ξένες εταιρείες, μια ισπανική και μια ισραηλινή εταιρεία, και έκανε 9 μήνες να εγκρίνει τι, ότι φέρνω τα χαρτιά μου, είμαι εντάξει να συμμετέχω. Άρα δεν έχει γίνει κανένας διαγωνισμός, είναι όλα στον αέρα και σας λέω κάτι πολύ απλό. Μπορείτε να κάνετε χάραξη δρόμου που μας την έδειξε, χωρίς να έχει γίνει σοβαρή μελέτη? Μπορεί ο κύριος Σπίρτζης να λέει ότι θα ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις των έργων σε 2-3 μήνες, όταν δεν έχει γίνει καμία διαδικασία, κανένα στρατηγικό σχεδιασμό, όταν έχει πάρει τις αρμοδιότητες από τον ΟΑΚ και επί 4 χρόνια, υποτίθεται ότι πήραμε τις αρμοδιότητες ως πολιτεία από τον ΟΑΚ για να τα κάνουμε καλύτερα εμείς. Έτσι δεν είναι? Αυτή δεν ήταν η λογική? Επομένως, έχουν εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πανικό. Και αυτή τη στιγμή προσπαθεί, επειδή ξέρετε αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικά και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, θεωρεί όμως ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Ότι εύχομαι εγώ και εξαγγέλω ένα έργο, δεν σημαίνει ότι αυτό το έργο θα ξεκινήσει. Επομένως, εδώ η Νέα Δημοκρατία κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Δεν μιλάει για 3 ξεχωριστές διαγωνιστικές διαδικασίες. Μιλάει ότι το έργο αυτό εκ των πραγμάτων θα γίνει το μεγάλο του κομμάτι που έχει να κάνει με το Χερσόνησο, ο Άγιος Νικόλαος, στην πρώτη περίοδο, και εμείς θα ενώσουμε όλο το κομμάτι της Κρήτης. Ο κύριος Σπίρτζης το 18 είχε αφήσει μερικά κομμάτια εκτός. Ήρθε σήμερα και με μια μολυβιά τα έβαλε μέσα. Αυτά, λυπάμαι που το λέω, δεν είναι σοβαρά πράγματα και αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία να αποδεχθούμε. Κύριε Βινάκη. Εγώ θέλω να συμπληρώσω στα όσα πολύ σωστά είπε ο αγαπητός συνάδελφος, ότι ο κύριος Σπίρτζης έχει ομολογουμένως αυτό το χάρισμα να παρουσιάζει το μαύρο άσπρο και να νιώθει και χαρούμενος ότι έχει κάνει κάτι φοβερό. Δεν τον κακίζω γι' αυτό. Έχει τη μέθοδό του, έχει το στυλ του. Εμείς που τον παρακολουθούμε πολιτικά, και τουλάχιστον εγώ προσωπικά και λίγο πριν εμπλακεί ο ίδιος στην πολιτική ως πρώτο τεχνικό επιμελητήριο, το ξέρουμε καλά. Ξέρετε τι με ενοχλεί? Με ενοχλεί η περιφέρεια Κρήτης. Όπου 2 χρόνια πριν και 1 χρόνο πριν έκανε δηλώσεις ότι θα πάρει πρωτοβουλίες, θα στριμώξει το Υπουργείο, γιατί όντως δεν γίνεται τίποτα, και διότι υπάρχουν και δηλώσεις φυσικά και στο δικό σας το κανάλι και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, όπου η σημερινή περιφέρεια και ο περιφερειάρχης μας μιλούσε με αρνητικά λόγια για την ηγεσία του Υπουργείου, όπου ειδικά για το θέμα του ΒΟΑΚ δεν έχουν γίνει μια σειρά πραγμάτων που όφελα να γίνουν. Και θα έπαιρνε πρωτοβουλίες, όπως είπε. Έκανε τίποτα, αλήθεια? Όχι. Απέναντίας, είδαμε την περιφέρεια, τον περιφερειάρχη, να στέγεται δίπλα, να κάθεται δίπλα στον κύριο Σπίρτζη τις προηγούμενες μέρες, μια εβδομάδα πριν που ήρθε, να συμφωνεί και να επικροτεί, να χειροκροτεί στην ουσία όλα αυτά τα οποία θεωρητικά και ωραία εξήγηλε για πολλωστή φορά. Όμως μια λεπτομέρεια μας ξεφεύγει. Το είπε ο Κώστας πολύ σωστά. Είναι 4 χρόνια υπουργός, 4 και κάτι χρόνια υπουργός. Τι έχει κάνει τα 4,5 περίπου χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών? Αν όταν εσείς παραλάβετε την κυβέρνηση και εφόσον ο κόσμος σας θέσει στο τιμόνι της κυβέρνησης αυτής της χώρας και έχουν προχωρήσει αυτοί οι διαγωνισμοί, εγώ θα σας πάω ένα βήμα παρακάτω. Θα τους ακυρώσετε? Γιατί υποτίθεται ότι μιλάμε και για μια συνέχεια στην διοίκηση αυτής της χώρας. Θα πάτε σε μια ενιαία δημοπράτηση, δηλαδή θα ακυρώσετε το κομμάτι των διαγωνισμών? Να σας πω κάτι για να το καταλάβουμε πλέον και να είμαστε ξεκάθαροι. Η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, ας φύγουμε από τον κόσμο του φαντασιακού του κύριου Σπίρτζη, ο οποίος έρχεται και λέει, έχω μάλιστα και τη δήλωσή του, η οποία είναι και λυρική, θα συνεχίσουμε, λέει, τον αγώνα ταχύτητας. Γιατί πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν οι μελέτες, πρέπει να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης για να έχουμε δεσμευτικές προτάσεις και να βρούμε, λέει, ανάδοχο μέχρι το καλοκαίρι του 19. Θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Σπίρτζης έχει υποσχεθεί λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο. Έχετε δει κανένα λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε κάτι πολύ απλό. Λέμε ότι θα προχωρήσουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στην μελέτη. Και μάλιστα ο νόμος που υπάρχει τώρα δίνει τη δυνατότητα, ο 4412, να γίνει μελέτη και κατασκευή μαζί. Αυτό είναι κάτι που θα εξετάσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε εδώ. Δεν είπε μόνο πώς θα κάνει το έργο, είπε και από πού θα βρει λεφτά. Μίλησε για ένα καινούριο χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται πληρωμές διαθεσιμότητας. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, διότι αυτό που θέλουμε σήμερα είναι ο ΒΟΑΚ να μην γίνει το 2030.
Διότι αν πάμε με τις μεθόδους Σπίρτζη, θέλουμε 2 χρόνια για τη μελέτη, θέλουμε 2 χρόνια για τη δημοπράτηση και θέλουμε 3 χρόνια για την κατασκευή του έργου. Με τη δική σας μέθοδο δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να επιταχύνουμε, γι' αυτό ερχόμαστε σήμερα στην Κρήτη, για να πάμε στο τεχνικό κόσμο της Κρήτης και να τους πούμε συγκεκριμένα τι προτείνουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε το χρόνο των 86 μηνών που είναι ο μέσος όρος εκτέλεσης ενός μεγάλου οδικού έργου στην Ελλάδα, να τον συμπυκνώσουμε έτσι ώστε να ξεκινήσει ακόμα και σταδιακά ο δρόμος στην αρχή, έτσι ώστε να δούνε πλέον οι Κρήτες ότι τελειώσαν τα ψέματα. Θέλω να προσθέσω κάτι. Ναι, κύριε Βιέννη, να πάμε και σε άλλο. Πρώτα απ' όλα, εμείς είμαστε υπέρ της λειτουργίας του ΟΑΚ. Ενισχυμένος με αρμοδιότητες, με στελεχειακό δυναμικό, έμπειρο, που γνωρίζει από άλλες αντίστοιχες μεγάλα project που έχουν τρέξει, όπως για παράδειγμα η Ιόνια Οδός. Πώς και γιατί και με ποιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να μεταφέρουμε αυτή τη τεχνογνωσία στην Κρήτη και να την προσαρμόσουμε στις εδώ ανάγκες. Ένα και δεύτερο, αν θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε προηγούμενο χρόνο. Είναι προσωπική του δέσμευση. Είναι προσωπική του δέσμευση ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Είναι δέσμευση δηλαδή του επόμενου πρωθυπουργού της χώρας. Είναι δέσμευση όλων μας η Κρήτη να αποκτήσει πλέον αυτό που της ανήκει. Η Κρήτη είναι το τελευταία περιφέρεια της χώρας που δεν έχει σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και ασφαλή. Είναι ο τόπος με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και πολλά από αυτά θανατηφόρα. Αλλά επειδή μιλούσαμε για το Σπίρτζη, επιτρέψτε μου, δηλαδή δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό, να αναφέρω και κάτι άλλο ακόμα. Δρόμος Ηράκλειο Μεσαρά. Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Σπίρτζης. Εδώ τα έλεγε, στο κανάλι νομίζω το είχε πει. Είχε πει ότι μην ανησυχείτε, αυτά που λέει ο Αυγενάκης ότι το έργο πάει για 5-6 δύο χρόνια πριν. Έδωσε διαβεβαιώσεις και την τελευταία φορά που ήρθε. Καλά. Και από εδώ και από αυτή την εκπομπή. Γιατί άμα τα πούμε όλα τώρα, δεν πούμε μετά τίποτα στην εκδήλωση την οποία έχουμε. Αλλά επειδή έχουμε στοιχεία και αυτά μένουν, να θυμίσουμε ότι όταν κάναμε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όταν κάναμε κοινοβουλευτικό έλεγχο και τον πιέζαμε να τρέξει τις διαδικασίες, διότι δεν έχει αίσθηση του χρόνου. Και οι ημερομηνίες τρέχουν και η ημερομηνία λήξης και η πιθανότητα απένταξης του έργου είναι πολύ κοντά, φτάνουν. Μας έλεγε ότι εμείς τρομοκρατούμε τον κόσμο και κάτι άλλο, κάτι από τέτοιες εντελώς γραφικές. Άρα να περιμένουμε να δούμε στοιχεία στη σημερινή εκδήλωση. Όμως είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Κινδυνεύει το έργο, κύριε Βιεννάκη. Είμαστε ήδη μία μέρα μετά. Δηλαδή θα πρέπει 30 του Μάρτη να έχει παραδοθεί το έργο. Δηλαδή, η πιθανότητα πλέον απένταξης του έργου Ηράκλειο Μεσαρά είναι πολύ κοντά. Δεν ευχόμαστε να πενταχθεί, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά και τι σημαίνει απένταξη, αλήθεια, κυρία Σφαγιανάκη. Σημαίνει πολύ απλά ότι 71 εκατομμύρια που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο αυτό και τις 2 εργολαβίες θα πρέπει να επιστραφούν από το ελληνικό κράτος στην Ευρώπη και την ίδια στιγμή θα πρέπει να ψάχνει χρήματα για να αποπερατώσει το έργο αυτό. Μας χρειαζόταν αυτή η κατάσταση? Όχι. Είναι ένα ακόμα αντραγάθημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της ανικανότητάς τους και να θυμίσουμε ότι το έργο αυτό Ηράκλειο Μεσαρά. Το λέω ότι είναι και τόπος που κατάγομαι και ένα παραπάνω με γέι. Ξεκίνησε επί Κώστα Καραμαλή, με πρόεδρο Πεχοδέ τότε τον Γιώργο του Σουφλιά, έκανε μια κοιλιά πάλι μετά από Πασόκ και ξαναπήρε πάλι τα πάνω του με τη δεύτερη εργολαβία συμπλήρωμα επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ Σαμαρά με τότε υπουργό του Χρυσοχοίδη. Για να είμαστε ειλικρινεί, έκατσε 3 χρόνια βαλτωμένο και τον τελευταίο 1,5 χρόνο ξεκίνησε πάλι να παίρνει μπροστά. Δηλαδή χάσαμε χρόνο πολύτιμο. Και φοβάμαι μην χάσουμε και χρήματα, τα οποία δεν μας περισσεύουν, αλήθεια, λέγεται. Θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα. Κύριε Καραμαλή, αεροδρόμιο Καστελίου. Μου έκανε εντύπωση ότι περίμενα να το προτάξετε στο πρόγραμμα των υποδομών, το οποίο έτσι διάβασα μέσα στο... Δεν το προτάσουμε, διότι η σύμβαση υπεγράφει. Εμείς προτάσουμε έργα, τα οποία είναι τα έργα των επόμενων 10 ετών. Προτάσουμε δηλαδή ένα πλαίσιο, μια ομάδα έργων, 10 ομάδες μεγάλων έργων. Οπότε το να έρθουμε να προτάξουμε ένα έργο, το οποίο έχει ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, από το 2003 και έχουμε φτάσει σήμερα να υπογραφεί σύμβαση, είναι, ξέρετε, το μόνο έργο που υπεγράφει σύμβαση επί ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο ένα έργο έχει υπογράψει. Άρα το αναγνωρίζετε. Θα το λουμίσω να πω. Μετά από 4,5 χρόνια. Χαρακτήρια. Εγώ είμαι ο πρώτος που αναγνωρίζω στον κύριο Σπίρτζη ότι υπέγραψε τη σύμβαση του Καστελίου έστω και με 2 χρόνια καθυστέρηση. Εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε μεμψήμεροι. Το ζήτημα είναι ότι εσείς έχετε δει κάποια μπουλντόζα στο Καστέλι. Έχει ξεκινήσει το έργο. Και θα σας πω και ένα άλλο επιχείρημα. Η σύμβαση για το ελληνικό έχει υπογραφεί εδώ και 5 χρόνια. Εντάξει, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε όμως σε καμία περίπτωση. Περιμένουμε την κύρωση της συμφωνίας. Και μάλιστα θα έρθει η κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή και μακάρι να έρθει γρήγορα και μακάρι να ξεκινήσει το έργο γρήγορα. Ξέρετε, τα έργα δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα.
δεν είναι κομματική ταυτότητα. Τα έργα, άλλος τα ξεκινάει, άλλος τα οραματίζεται, άλλος τα σχεδιάζει, άλλος τα δημοπρατεί, άλλος τα εκτελεί. Αυτά τα έργα είναι έργα πνοής και κρατάνε πολλά χρόνια. Και περνάνε πολλοί υπουργοί και πολλές κυβερνήσεις. Και νομίζω ότι ο κόσμος σήμερα δεν τον ενδιαφέρει να μπούμε σε μια αντιπαράθεση, φταίει ο ένας ή φταίει ο άλλος. Εκεί που πρέπει να προχωρήσουν τα έργα, εμείς θα είμαστε δίπλα στην οποιαδήποτε κυβέρνηση και θέλουμε αύριο που θα είμαστε εμείς κυβέρνηση να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση δίπλα μας και να μας βοηθάει στην επιλύση. Γιατί ξέρετε, ο τεχνικός και ο πολιτικός κόσμος πρέπει κάποτε να κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουν ποια είναι τα έργα του μέλλοντος. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Εάν τσακωνόμαστε τώρα εδώ πέρα μεταξύ μας, νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει έτσι ώστε να έχουμε πραγματική επίσπευση των έργων, ειδικά στην Κρήτη, μια περιοχή η οποία έχει μείνει πίσω στις υποδομές, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, και πρέπει να βρούμε έξυπνους, καινοτόμους και γρήγορους τρόπους για να γίνει και το αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ πολύ γρήγορα. Εμείς μάλιστα ερχόμαστε εδώ να κάνουμε πρόταση και για το αεροδρόμιο το παλιό του Ηρακλείου. Θέλουμε να την ακούσουμε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, γιατί εμείς γυρνάμε και λέμε ότι πλέον ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να εμπλακεί στα μεγάλα έργα ανάπτυξης. Πρέπει να μην ανακαλύπτουμε το τροχό σε αυτή τη χώρα και να κάνουμε αυτό που κάνουν άλλες χώρες του προηγούμενου κόσμου. Τι λέει λοιπόν η πρότασή σας για τον Ηρακλή? Λέει το εξής, ότι εάν δεν κάτσουμε και συζητήσουμε σοβαρά τι πρέπει να γίνει το παλιό αεροδρόμιο, θα έχουμε την επανάληψη του δράματος του ελληνικού. Όπου επί 10 χρόνια ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο Υπουργός και οι διάφοροι πολιτικοί παράγοντες τσακωνόντουσαν μεταξύ τους για το τι πρέπει να γίνει το ελληνικό. Ξέρετε, και ο κύριος Σεμιάννης το ξέρει, ότι αυτό το έχουμε επισημάνει πολλές φορές και εδώ στο κανάλι. Ότι η αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής. Υπάρχει μια διαδικασία που λέγεται πρόταση καινοτομίας. Έρχεται ένας ιδιώτης επενδυτής με μια ιδέα και με μια μελέτη, τη καταθέτει στον φορέα υλοποίησης και ξεκινάει αμέσως η διαδικασία. Και σου λέει ο ίδιος ο ιδιώτης και ο ίδιος ο επενδυτής τι πρέπει να γίνει στο λιμάνι, στο αεροδρόμιο, στο μεγάλο έργο. Αν αυτό μας ικανοποιεί ως φορέας υλοποίησης, ανοίγουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Αν όχι και θεωρούμε ότι η προσφορά είναι κακή, ξανακάνουμε διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αποφεύγουμε τη γραφειοκρατία του κράτους, αποφεύγουμε τη μεμψίμηρη πολιτική αντιπαράθεση και έρχεται μια σοβαρή εταιρεία, μια τεχνική εταιρεία, ένας επενδυτής με μια τεχνική εταιρεία και λέει μια ιδέα η οποία θα είναι ανταποδοτική. Αυτή λοιπόν είναι μια πρόταση που κάνουμε σήμερα, έτσι ώστε να το συζητήσουμε σήμερα, και κανονικά χθες έπρεπε να το συζητάμε αυτό, για να ξεκινήσει η αξιοποίηση πραγματικά ενός οικοπαίδου φιλέτου, η οποία θα δώσει μια εντελώς διαφορετική αναπτυξιακή μια πρόταση πνοή. Λοιπόν στο τραπέζι. Θέλω να πω ένα παράδειγμα, το οποίο θα το πω για να προβληματίσω όσους μας παρακολουθούν αυτή την ώρα και για να επιβεβαιώσω ότι σωστά η Νέα Δημοκρατία και ο τομεάρχης μας μέσα από το πρόγραμμα αναδεικνύουν την ανάγκη από τώρα προγραμματισμού αξιοποίησης του αεροδρομίου στην Αλικαρνασσό. Βλέπε πρώην Αμερικάνικη βάση. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που έκλεισε η Αμερικάνικη βάση, που παραχωρήθηκε πλέον όλη η έκτασή της στο ελληνικό δημόσιο, και τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό το φιλέτο? Απολύτως τίποτα. Κάτι ψηλά πράγματα χωρίς σχεδιασμό και κάτι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που πραγματικά θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε ένα δεύτερο νεκροταφείο εισαγωγικά σε ένα χώρο όπως αυτή τη στιγμή είναι το ελληνικό στη Γλυφάδα και στο ελληνικό, στην περιοχή του ελληνικού, στο δήμα ελληνικού. Μια έκταση πελώρια, αφημένη στο έλεος του Θεού και παρατημένη και φυσικά αναξιοποιητή, όπου εκεί θα μπορούσαν να έχουν αυτή τη στιγμή να εργάζονται πάνω από 70.000 έμεσα και άμεσα απασχολούμενοι. Κάτι αντίστοιχο σε μικρότερη κλίμακα μπορεί να συμβεί και εδώ πέρα. Αλλά δεν πρέπει επουδενή να περιμένουμε να έρθει το καινούριο και στο όνομα του καινούριου που έρχεται να αφήνουμε το Καζαντζάκης να διαλύεται, γιατί συμβαίνει και αυτό. Έχουμε ένα γέρικο αεροδρόμιο, ταλαιπωρημένο, που όταν υπήρχαν τα ιδιωτικά χρήματα της εταιρείας Duty Free, σήμερα το αεροδρόμιο αυτό θα ήταν εντελώς ακατάλληλο. Να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή. Άρα ερχόμαστε και λέμε η Νέα Δημοκρατία χωρίς ιδεολειψίες. Χωρίς ιδεολειψίες, λέει ναι στο συνδυασμό του κράτους, σε συνεργασία του κράτους με ιδιώτες επενδυτές. Ναι, αλλά με όρους και προϋποθέσεις. Και όταν αυτό γίνεται καθαρά και με διαφάνεια και με στόχο, η υπόθεση είναι win-win. Και το κράτος κερδίζει και οι πολίτες που κάνουν χρήση αυτού του εγκαταστάσεων κερδίζουν, αλλά φυσικά και οι εταιρείες ιδιωτικές κερδίζουν. Κάπως έτσι είναι και στο αεροδρόμιο εδώ πέρα. Για όσο χρόνο χρειαστεί να συνεχίσει να λειτουργεί, μέχρι τότε έρθει το καινούριο αεροδρόμιο. Και όταν με το καλό πλέον μεταφερθούν οι εγκαταστάσεις όλα στο Καστέλι, το αεροδρόμιο Αλικαρνασσού πρέπει να είναι έτοιμο να ξεκινήσει η αξιοποίησή του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε
να ξεκινήσει τότε η συζήτηση για το πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε μια δεύτερη Αμερικάνικη βάση. Κύριε Καραμαλή, πείτε μου κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί γνωρίζω ότι πρέπει να πάτε και στη σχετική εκδήλωση. Η ηλεκτρική διασύνδεση Δωδεκανήσου με την Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μπαίνει πρώτη φορά από εσάς. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ξαναπέσει στο τραπέζι. Σε τι θα έρθει να ωφελήσει αυτή η διασύνδεση? Το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο άμα δει κάποιος με προσοχή τις προτάσεις που κάνουμε, είναι προτάσεις οι οποίες είναι μελετημένες, υπάρχουν δηλαδή ώριμες μελέτες, και οι οποίες θα βρουν εύκολα χρηματοδότηση. Διότι σήμερα λεφτά δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Σήμερα το που δουέ είναι κάτω από 7 δις. Επομένως, το να έρχεται π.χ. και πάλι ο κύριος Πίρτζης και να υπόσχεται ότι θα κάνει ένα κομμάτι του ΒΟΑΚ ως δημόσιο έργο, και αυτό είναι εκτός κάθε πραγματικότητας. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εμείς λέμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια τεράστια ανάγκη να σπάσουμε την απομόνωση που υπάρχει σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας στη Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Και εδώ υπάρχει τεράστια διάθεση και βούληση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πραγματικά να χρηματοδοτήσει τέτοια έργα. Αυτά είναι ένα έργα περιβαλλοντολογικά, είναι έργα ενεργειακά, τα οποία πρέπει αμέσως να ξεκινήσουμε, διότι αν δεν τα ξεκινήσουμε τώρα, είναι δύσκολα έργα, δεν είναι εύκολα έργα, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι και τα έργα αυτά δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει κάποτε να ξεκινήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει καθυστέρηση η ηλεκτρική. Επομένως, τα έργα που έχουμε προτείνει αφορούν όλη την περιφέρεια, είναι μεγάλα έργα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, μερικοί σου λένε έχεις αφήσει ένα έργο εδώ, ένα έργο εκεί, αλλά είναι έργα τα οποία ο φορέας υλοποίηση, δηλαδή αυτός που τα κάνει, δεν είναι η περιφέρεια, είναι η κεντρική διοίκηση, και αυτά τα έργα πραγματικά μπορούν να φέρουν την επόμενη δεκαετία 40 με 45.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο και να βοηθήσουν και το τοπικό ΑΕΠ αλλά και το εθνικό ΑΕΠ γύρω στο 1,5 με 2%, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, διότι οι προτάσεις που κάνουμε δεν ξαφνικά ξυπνήσαμε και ανακαλύψαμε το τροχό, όπως σας είπα πριν. Οι προτάσεις που κάνουμε είναι προτάσεις και είναι πράγματα που έχουν γίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα παραδείγματα θα ακολουθήσουμε, και η πρότασή μας για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που έχει να κάνει με μια καινούρια μέθοδο που λέγεται πρόταση καινοτομίας unsolicited proposals, ήδη εφαρμόζεται σε χώρες σαν την Ιταλία. Επομένως, εμείς αυτές είναι οι προτάσεις μας και τις θέτουμε σήμερα εδώ υπόψη των συμπολιτών σας, τις θέτουμε υπόψη του τεχνικού κόσμου και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο αυτές οι προτάσεις θα είναι προτάσεις οι οποίες θα ανοίξουν ένα πραγματικά επικοδομητικό διάλογο και να αφήσουμε, όπως σας είπα και ο κύριος Αβγενάκης και εγώ πριν, να αφήσουμε τη μικροπολιτική απ' έξω και να δούμε τελικά ποια είναι τα έργα που πρέπει να προτάσουμε για τα επόμενα 10 χρόνια και στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Βιεννάκη, κύριε Καραμαλή, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.